Επιστρέψαμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, για το τέταρτο παιχνίδι της ημέρας. Αναμέτρηση ανάμεσα στον Προμηθέα του coach Κουντή και στην Σολέ του coach Φιεδιέ. Ένας αγώνας ανάμεσα σε δύο ομάδες, όπου η αλήθεια είναι ότι οι Γάλλοι είναι το φαβορί, έχοντας μία νίκη και μία ήττα. Δύο ήττες έχει ο Προμηθέας. Άμα η Σολέ κερδίσει, θα φτάσει στην δεύτερη θέση του ομίλου. Καθώς η πρωτιά έχει κλειδωθεί από την Μπανταλώνα, που όπως παρακολουθήσατε προηγουμένως, κέρδισε την Ράστα Βέστα. Μια μετάδοση από το Ionian TV για το Adidas Next Generation Tournament Patras, που όπως και πέρυσι το Ionian έχει αναλάβει την μετάδοσή της, που πέρυσι στέφθηκε από επιτυχία, κατά το οποίο θα γίνει και φέτος. Σε λίγο θα αρχίσει το παιχνίδι, 2 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει ο αγώνας. Ο νικητής γενικότερα του τουρνουά θα λάβει μέρος στην τελική φάση που θα γίνει στην Ζαλγκίρις Αρίνα στο Λιθουανία, στο Κάουνας. Με πάρα πολλές απουσίες ο Προμηθέας, με μόλις 9 παίκτες, καθώς έχει 3 τραυματίες, και θα κάνει ακόμα πιο δύσκολο το ήδη δύσκολο έργο της ομάδας του coach Χουντή, που θα παλέψει για την τιμή των όπλων για να πετύχει την πρώτη της νίκη στο τουρνουά. Ένα μισή λεπτό ακόμα για να ξεκινήσει ο αγώνας. Σιγά σιγά και η δυτική τριάδα μπαίνει στο παρκέ. Όπως και να έχει, το σημαντικό της ημέρας μέχρι στιγμής είναι ότι η Μπανταλώνα έχει ήδη τη μία θέση για τον τελικό και πρέπει να δούμε ποιο θα την εντοπίσει. Θα είναι ή η Βιλερμπάν ή η Next Generation Team Patras, ένα μάτς το οποίο θα μεταδοθεί από το YouTube τελευταίο στις 10.30, στις 8.30 μάλλον το βράδυ, πάλι από το Ionian TV. Καναβός, Βασιλείου, Βλάσης, Γρίλης και Αθανασόπουλος είναι οι 5 του Προμηθέα. Λετάνκ, ο οποίος ήταν και MVP της χθεσινής ημέρας. Γενικότερα, Τραωρέ, Σαλάν, Γκραπ και Λαμάρ είναι οι 5 της Σολέ με τα κόκκινα, με το χαρακτηριστικό άσπρο πορτοκαλί ο Προμηθέας. Καναβός και Σαλάν στο τζάμπολ για τη διεκδίκηση της πρώτης επίθεσης και της πρώτης κατοχής του αγώνα. Όλα είναι έτοιμα. Και το παιχνίδι αρχίζει. Η πρώτη επίθεση θα είναι για την Σολέ, αφού αν και το τζάμπολ το κέρδισε ο Καναβός. Ο Λετάνκ πήρε την μπάλα από τον Γρίλι. Λαμάρτ. Πάνω του ο Καναβός. Ο Λαμάρτ αστοχή. Το ριμπάνω το αμυντικό από τον Γρίλι. Βλάσης.
Γρίλης, Βλάσης, Αθανασόπουλος, Βασιλείου, κακή πάσα, κλέβει ο Τραωρέ, προϋποθέσεις εφνιδιασμού, Λετάγκ τον σταματάει ο Γρίλης. Ο Λετάγκ θα επαναφέρει. Από την baseline, Σαλάν κόβει, μπάλα στον Τραωρέ, Λαμάρτ, Λετάγκ, χάνει την μπάλα, κλέβει ο Προμηθέας με τον Βασιλείου, ο οποίος πέφτει, γλιστράει η κατοχή, αλλάζει πάλι χέρια. Λαμάρτ, Σαλάν, Λετάγκ, έχει το μισμάτσο Σαλάν, Λαμάρτ, μέχρι μέσα θα βρει τον Τραωρέ που θα πετύχει το πρώτο καλάθι κοντά στο μισμάτς. Βλάσης, τον κλείνουνε, κλέβει ο Λαμάρτ, ευνηδιασμός, ωραία άμυνα από τον Αθανασόπουλο, Λετάγκ, 0-4. Αυτός θα περάσει ο Τραωρέ, ο οποίος έχει τραυματιστεί στο παρκέ, στη θέση του θα μπει ο Νιέτεργκανγκ. Βλάσης. Γρίλης. Καναβός. Θα βάλει το πρώτο του καλάθι στον αγώνα. 2-4. Μικώντας το Σαλάν εδώ. Λαμάρτ. Σαλάν. Νιέτεργκανγκ. Λαμάρτ. Πάσα στη γωνία, το deflection και το κλέψιμο από τον Γρίλη. Θα φτάσει στο layup, θα κερδίσει το foul. Είναι δύο βολές για τον forward του Προμηθέα. Δύο βολές λοιπόν, ξαναλέμε, για τον Γρίλη, που ήταν και πέρυσι στην ομάδα της Πάτρας που έλαβε μέρος στο NGT. Εύστοχη πρώτη βολή. Άστοχη δεύτερη. Τριμπάουντ από τον Σαλάν. Λαμάρτ. Ωραία, βγαίνει πάνω το Γρίλης. Λαμάρτ. Μπρακ. Τρίποντα από τον Λαμάρτ. Το ριμπάουντ επιθετικό από τον Λετάγκ που νικάει τον Καναβό. Βλάσης, Βασιλείου, Βλάσης, δύσκολη ενέργεια, airball και το rebound από τον Μπρακ, Λαμάρτ, Λετάγκ, το κάρφωμα από τον Σαλάν για το 3-8 εδώ. Άλλες ταχύτητες από τη Σολέι γενικότερα στο τουρνουά. Βασιλείου, μένει μόνο στο Γρίλης και πετυχαίνει καλάθι, ασίστα τον Βασιλείου. 5-8. Λαμάρτ. Λετάγκ. Πάλι μισμάτς. Έξυπνο φάουλ από τον Βασιλείου. Μπρακ, Λαμάρτ,
Χαλάν. Φάουλ από τον Γκρίλι. Σαλάν. Λαμάρτ. Δύσκολη ενέργεια, ωραία άμυνα. Βελάκι, το πρώτο για τον Προμηθέα. Την πρώτη κατοχή την είχε η ομάδα Σολέ. Βλάσης, Γρίλης, Βασιλείου. Περνάει όλους. Δύσκολο ενέργεια, θα μπορούσε να βάλει το καλάθι εδώ που τους πέρασε όλους. Αυτό ήταν δύσκολο. Μπρακ. Νιέτεργκαγκ αστοχή ψηλά ο Γρίλης. Βασιλείου στον Βλάση. Καναβός. Βλάσης. Βασιλείου. Θα πάρει το σουτ τριών πόντων. Δεν θα το βάλει. Μαζεύει ο Λετάνκ. Ωραία άμυνα από τον Βλάση. Το μπλοκ από τον Γρίλη. Και η κατοχή είναι για τον Προμηθέα. Βασιλείου. Βασιλείου κρατάει. Ο Λαμάρτ είναι πάνω του. Ψάνει ο Καναβός την μπάλα. Προσπαθεί να γυρίσει. Με το χουκ. Αστοχή. Τζάνσο. Ο Λαμάρτ. Πάνω του και δύο Γρίλης. Άλλο ένα μπλοκ από τον Γρίλη. Ένα στου τριών πόντων. Άστοχο όμως από τον Αθανασόπουλο. Παλεύει και θα πάρει το επιθετικό rebound. Τζάνσο στο Λαμάρτ. Τζάνσο. Λετάνγκ. Σουτάριο Νιέτεργκανγκ. Το rebound από τον Τζάντσο. Σαλάν στο screen. Σουτ από τα 7 μέτρα. Μάθημα πατρέτα από τον star του Σολέ. Ωραία είναι μικρή, είναι στους 6 πόντους. Σουτάρει ο Βλάσης. Βάζει το καλάθι 7-11. Μειώνει ο Προμηθέας. Πολύ ωραία άμυνα από τον Γρίλη. Τζάντσο αστοχή. Μπάλα εκτός από τον Αθανασόπουλο. Αυτός ο Βλάσης, ο Σοηλεμετζίδης. Θα μπει στο παρκέ. Λετάνγκ στον Νιέτεργκανγκ. Λαμάρτ. Καναβός στο rebound. Βασιλείου. Σοηλεμετζίδης. Βρίσκει χώρο. Σουτάρει. Έχει καλό σουτ. Κλέβει ο Αθανασόπουλος. Σοηλεμετζίδης. Στον Βασιλείου. Άρεσε ο Ελεμετζίδης, δεν θα το βάλει ούτε αυτό. Rebound ψηλά από τον Καναβό. Γρίλης. Κερδίζει το φάουλ. Θα σπάρει δύο βολές.
Αλλαγή. Δύο. Τρεις μάλλον για το Σολέ. Εύστοχη πρώτη βολή για τον Γρήλη, 8-11. Και τώρα 9-11, 2 στους 2, διαφορά στους 2. Σαλάν, Μπρακ, Τραωρέ, δύσκολο καλάθι, καλή άμυνα εδώ του Γρήλη. Εκτόπισε τον Τραωρέ, αλλά αυτός έβαλε το καλάθι. Τζάνσο πάνω στο Σοηλεμετζίδη. Βασιλείου. Ξεφεύγει Σοηλεμετζίδης. Γρήλης για τρεις. Άστοχο σουτ τριών πόντων. Και φάουλ από τον Σοηλεμετζίδη. Τζάντσο. Σαλάν. Όχι. Ριμπάω με μπλοκ άουτ από τον Αθανασόπουλο. Γρήλης. Αθανασόπουλος. Καλάθι από τον Γρήλη εδώ. Ωραία συνεργασία. 11-13. Καναβός. Σοηλεμετζίδης, Βασιλείου. Διστάζει για τρεις. Γρήλης. Αθανασόπουλος για τρεις. Όχι. Μαζεύει ο Τραωρέ. Τζάντσο. Τραωρέ. Τζάντσο. Σούτ από το Λετάνγκ. Το rebound από τον ίδιο, Τραωρέ, έχει το mismatch, 5-15, Βασιλείου. Θες του Γρήλη, περνάει ο Πρεκάς. Τζάντσο. Μπρακ. Σαλάν το επιθετικό rebound και το follow για το 11-17. Ένα κλέψιμο. Μπρακ, Τραωρέ. Κάνει βήματα. Πήγε το θεαματικό εδώ. Μπρακ έχασε το νόημα, έχασε και το καλάθι. Στο Θανασόπουλο περνάει πάλι ο Βλάσης. Ένα εκρηκτικό πολύ γρήγορο playmaker. Του κλέβει το πορτοφόλι ο Σαλάν. Με το τόμαχο κάρφωμα 11-19. 5 δευτερόλεπτα Βασιλείου. Πρέπει να σουτάρει εδώ. Τέλος πρώτο δεκαλέπτου, 11-19, σε λίγο πάλι εδώ.
Και στους δύο. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν για την δεύτερη περίοδο. 11-19 είναι το σκορ. Διαφορά στους 8 πόντους. Μπρακ. Θα βγει από τα σκρίν ο Λεφόρτ. Είχε 13 πόντους χθες. Θα πετύχει τώρα τον πρώτο του τρίποντο για το 11-22 και διαφορά που είναι στους 11. Double score. Καναβός, ωραία διάσπαση, το lay-up από τον Πρέκα για το 13-22. Σαλάν που έχει 9, περιμένει στη γωνία, ο Μπρακ. Τραωρέ, πάρα πολύ ωραία συνεργασία για το κάρφωμα του Λετάνκ. Κρέβει ο Μπρακ. Το rebound επιθετικό από τον Σαλάν και φάουλ από τον Βλάση. Σολιμετζίδης πάνω στον Μπρακ, του ξεφεύγει. Δεύτερο φάουλ του Σολεμεντζίδη, θα περάσει εκτός τώρα ο Καναβός της του Οχρήλης. Λεφόρ στον Τραωρέ. Μπρακ μέχρι μέσα. Τραωρέ προσπαθεί, παίρνει το rebound και τελειώνει τη φάση 13-26. Πρέκας Βασιλείου. Βλάσης. Υπάρχει και περνάει ο Νικολόπουλος. Ο Λεμετζίδης είναι εκτός. Επαναφορά από την base, την μπάλα έχει ο Μπρακ. Λετάνγκ. Μέχρι μέσα. Κερδίζει το φάουλ εδώ. Ο Χιλντεράλ θα πάει στη γραμμή των βολών και αυτός. Τώρα είναι ήδη στους 13 και μπορεί τώρα να φτάσει στους 15. Άλλη μία. Δεκατρία-28 Βασιλείου. Νικολόπουλος. Μπάλα μπαίνει και βγαίνει από το σου του Βασιλείου. Μπρακ. Τάγκ. Μπρακ. Μπάλα στον Χιλντεράλ. Ωραία μήνα από τον Νικολόπουλο που κλέβει. Θα δώσει μια ωραία πάσα για το δεύτερο καλάθι. Εύκολο και αυτό από τον Πρέκα. 15-28. Φάουλ από τον Νικολόπουλο. Άστοχο φάουλ. 4 από νωρίς. Προμηθέας.
Λιντεράλ. Μπρακ. Λιντεράλ. Λεφτάκ. Μέχρι μέσα ο Λεφόρτ με το lay-up. 15-30 και έχουμε double score πάλι. Γρίλης για 3. Δεν θα το βάλει, παραμένει κολλημένος στους 7. Και το φάουλ από τον Μπρέκα, βολές. Δύο βολές για τον Μπρακ. Αλλαγές και για τις δύο ομάδες. Ο Θανασόπουλος μπαίνει μέσα για τον Προμηθέα και ο Λαμάρτ θα μπει στη θέση του Μπρακ μετά τις βολές. Άστοχη πρώτη από τον Μπρακ. 2-14. Ο Λετάγκ, νομίζω πιο ψηλός παίκτης στο τουρνουά. Και φάουλ που κερδίζει ο Γρίλης. Και στη θέση του Μπρακ περνάει ο Λαμάρτ. Πάρα πολύ ωραία πάσα για τον Νικολόπουλο. Και παραμένει για τον Προμηθέα. Νικολόπουλος. Ένα σου τριών πόντων. Το ριμπάν από το Λετάνγκ. Λαμάρτ. Μέχρι μέσα, τα ωραία προσπίση, καλά, 15-32. Βλάσης, Πρέκας. Βλάσης, από τη γωνία, στοχή, λοιπόν, από το Λετάνγκ. Τραωρέ, το κλέψιμο από τον Γρίλη. Ενέργεια που ολοκληρώνει ο Βλάσης. Άρα ένα λάθος για τον Προμηθέα. Ένας το παιχνίδι περνάει καναβός και ο Λεμιζής από τη μία και από την άλλη στο παρκέ ο Κουσού από νωρίς σήμερα. Λαμάρτ. Λεφόρτ. Κλέβει ο Γρίλης. Κακή πάσα, Λαμάρτ. Λεμάρτ πάλι από τον Κουσού. Λεφόρτ. Πολύ ωραία άμυνα από τον Γρίλη. Σαν τρέλερ τελειώνει τη φάση ο Λεφόρτ. Σο Ηλεμετζίδης. Διαφορά έχει αυξηθεί στους 19. Βασιλείου. Σε ένα fade away, το rebound από τον Γρίλη. Σο Ηλεμετζίδης. Καναβός, το βάζει, 17-34. Άγιο.
Λαμάρ, Κουσού, Λετάνκ, άστοχο τρίποντο, ριμπάουντ από τον Γρίλι που κάνει παιχνίδι πάρα πολύ καλό. Βασιλείου, Σοηλεμετζίδης, Γρίλης, Αθανασόπουλος κρατάει, χρονοσκυλάει και φάουλ που κερδίζει ο Αθανασόπουλος, είναι το μόλις δεύτερο της Σολέ. Πρώτη βολή. Είναι εύστοχη. Κανιά 34-2 στους 2 και διαφορά στους 15 τώρα. Και φάουλα από τον Αθανασόπουλο. Δωροβολές για το Λαμάρτ. Θέση του Αθανασόπουλου 19-36 και αγορά του στους 17. Στο Ελεμετζίδης Βασιλείου τώρα. Φάουλ από τον Λαμάρτ, τρίτο του Σολέ. Κακή πάσα του Βασιλείου, καλή σκέψη. Το εκεί εκτέλεση 4 λεπτά για το ημίχρονο. 5 φαλο Προμηθέας, 3 έχει η Σολέ. Το παιχνίδι περνάει το νούμερο 11 για τον Προμηθέα. Ο Στεύοβης. Μέχρι μέσα. Δεν τα καταφέρνει ο Αταμάν. Ο Αταμάν, λέω, ο Λαμάρτ. Και η κατοχή παραμένει για την Σολέ. Πάλι βολές, πάρα πολλά τα λάθη από τον Προμηθέα. Βολές για τον MVP της χθεσινής ημέρας, τον Λετάνκ. Θα δούμε αν ο Στεύοβιτς θα βοηθήσει τώρα τον Προμηθέα. Το νούμερο 11 δεν έχει κάνει καλό πρώτο γύρο. Κάμε δύο κακά παιχνίδια θες. Μέχρι μέσα ο Γρίλης, γκολ φάουλ, θα σουτάρει και μία βολή. Ο Γρίλης που είναι ο πρωταγωνιστής του Προμηθέα με ήδη 9 πόντους. Αλλαγή. Αυτός θα περάσει ο Σοηλεμετζίδης, το παρκέ πάλι ο Αθανασόπουλος. Η βολή είναι εύσοχη, 22-38, με τον Εγρίλη να φτάνει τους 10. Λετάνκ. Νικάει τον Γρίλη.
Άστοχο το σου τριών πόντων από τον Πρέκα. Η μπάλα είναι πάλι για τη Σολέ. Λαμάρτ στο Λεφόρ. Το rebound από τον Καναβό. Και ένα φάμπο κερδίζει από τον Λαμάρτ. Ο Αθανασόπουλος. 5 και για τη Σολέ. Βολές. Σαλάμ. Μπρακ και Χιλντεράλ στο παρκέ για την ομάδα του coach Φιεβέ. Δύο βολές για τον Αθανασόπουλο. Εύστοχη η πρώτη, είναι στο παρκέ ξαναπεράσει και ο Βασιλείου. Ευστοχική η δεύτερη βολή, 24-40. Μπρακ, τον σταματάει ξανά ο Γρίλης, ο οποίος κάνει πάρτι στα μπλοκ. Στρέβοβιτς, Καναβός, Βασιλείου. Διαιτητής δεν σφυράει φάουλ. Και η κατοχή είναι για την Σολέ. Κουσού. Μπρακ. Το καλάθι από τον Μπρακ. Κάνει το 24-42. Βασιλείου. Θα πάρει το σουτ. Ούτε αυτό θα το βάλει. Έχει ξεκινήσει πολύ κακά. Σαλάν. Μπερδεύεται. Προσπαθεί ο Κουσού. Λετάνκ. Σουτάρει ο Μπρακ για 3. Το τρίποντο από τον Μπρακ είναι εύστοχο. Και ένα time out. Καλή Προμηθέας. Με διαφορά να εκτοξεύεται στους 21. Με τους Γάλλους να βομβαρδίζουν από παντού το καλάθι των γηπεδούχων γενικότερα το τουρνουά. Με τον coach Χουντίν έχουν πολλά προβλήματα να λύσει. Βλέποντας την ομάδα του να τείται ξανά με μια πολύ μεγάλη διαφορά. Όπως και να έχει, η Σολέ του Πουσίτο που έπαιρνε ματρέσει, άμα κερδίσει σήμερα είναι δεύτερη, είναι ο τελευταίος αγώνας, ας πούμε, της κανονικής διάρκειας, όχι ότι υπάρχουν play-off, αλλά η αυρή μέρα είναι η τελική φάση. Οπότε για να δούμε, με το πιο σημαντικό παιχνίδι που απομένει να είναι αυτό ανάμεσα στην ASVEL Villeurbanne και την Next Generation Team Patras του coach Koponen, για να μάθουμε ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει την Μπανταλώνα στον μεγάλο τελικό αύριο το μεσημέρι. Δάμε σε λεπτό για να πάμε σε ημίχρονο. Μπαλά είναι για τον Προμηθέα. Σοήλε Μετζίδης θα επαναφέρει. Σοήλε Μετζίδης. Την μπαλά έχει ο Σοήλε Μετζίδης πάλι από τον Βλάση. Μέχρι μέσα το σταμάτημα του Κουσού. Τον Αθανασόπουλο. Καλάθι από τον Τραωρέ, 24-47. Αργά και άλλες φορές γρήγορα, αλλά πάντα σταθερά διαφορά αυξάνεται και διωγγώνεται λεπτό με λεπτό, δευτερόλεπτο με δευτερόλεπτο. Αθανασόπουλος βάζει ένα
καλάθι απέναντι στον ψηλότερο Τραωρέ. Μπρακ. Τζάντσο Τζόνι. Φάουλ που κερδίζει ο Τραωρέ από τον Γρίλι. Δύο βολές για τον Τραωρέ. Άλλη μία βολή. Πρώτη ήταν εύστοχη. Εύστοχη και η δεύτερη. 26-49. Βλάσης. Πιάνει την μπάλα ο Καναβός. Η πάσα είναι κακή. Και η κατοχή είναι ξανά, νομίζω, για τους Γάλλους. Εκτός αν έχει βγάλει κάποιο γαλλικό χέρι την μπάλα έξω, θα το μάθουμε σε λίγο. Έχουμε time out πάλι. Η διαφορά είναι στους 23 πόντους, 26-49, 19,8 γενικότερα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Για το τέταρτο από τα συνολικά 6 παιχνίδια που θα λάβουν μέρος σήμερα. Η επόμενη αναμέτρηση θα είναι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ώρα Τζουάν Μπαζάνο. Έχουμε δηλαδή ένα ντέρμπι και μετά θα αναμετρηθεί η ΑΣΒΕΛ Βιλερμπάν με την ANGT Patras για να δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα κλείσει την δεύτερη θέση του τελικού του Adidas Next Generation Tournament Patras. Πέρυσι ο μεγάλος νικητής ήταν η Στέλλα Ατζούρα στον τελικό απέναντι στην Μακάμπι Τελ Αβίβ, σε ένα παιχνίδι το οποίο προσέφερε πολλά highlight, πολλές ωραίες στιγμές, καθώς και οι δύο ομάδες είχαν πολύ κόσμο μαζί τους. Το που λέω κόσμο ενώ φιλαθλό κοινό. Καναβός, Γρίλης και Βλάσης εδώ. Σαλάν μπροστά. Κουσού, Τραωρέ, Μπρακ και Τζάντσο Τζόνι είναι οι 5 της Σολέ. Η επαναφορά είναι για τον Προμηθεία με 10 λοιπόν εν τέλει. Αλλά δεν έχει διαφορά, καθώς κάνει ένα λάθος στην επαναφορά Προμηθέας. Άλλο ένα εύκολο καλάθι για τη Σολέ. 10 δευτερόλεπτα για το φινάλε της περίοδου, 26-51. Αθανασόπουλος ξεφεύγει. Μπάλα στη γωνία, ένα τρίποντο του Γρίλη. Δεν μπορεί να τα βάλει όλα και αυτός. Τσάντσο το αμυντικό rebound, 26-51. Είναι το τελικό σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Διαφορά στους 25. Επιστρέφουμε σε λίγο.
Έχουμε επιστρέψει μετά τις διαφημίσεις για το τρίτο δεκάλεπτο. Βρισκόμαστε στο δεύτερο ημίχρονο. Το σκορ 26-51 με την Σολέ να είναι σταθερά μπροστά. Και τώρα νικάει με 25 πόντους. Το πληγωμένο από 3 σταυματισμούς συγκρότημα του coach Κουντή. Σε περίπου ένα λεπτό, ίσως και λιγότερο, θα αρχίσει το δεκάλεπτο. Έχουμε και άλλους 2 αγώνες μετά. Ολυμπιακός εναντίον Μπαζάνο και μετά από το YouTube ο τελικός εντός εισαγωγικών ανάμεσα σε Βιλερμπάν και NGT Patras by Koponen. Letang, Nietergang, Lefort, Brack και Τζάντσο Τζόνι είναι η πεντάδα της Σολέ, Καναβός, Βασιλείου, Αθανασόπουλος, Βλάσης και Γρίλης είναι οι 5 του Χουντή. Καναβός. Yeah.
Χρήλης. Καναβός. Στο σπίτι και φάουλ εδώ. 28-51. Επαφή υπήρχε σίγουρα με το καλάθι, οπότε μάλλον ήταν φάουλ. Μπρακ. Τζάντσο. Λετάνκ. Το rebound από τον Γρίλι. Βλάσης. Καναβός. Έχει το μισμάτς εδώ. Βασιλείο για τρεις. Ούτε αυτό. Το rebound από το Λετάνκ. Τζάντσο. Σουτάρει ο Μπρακ. Το rebound είναι αμυντικό. Αλλά έχει βγάλει ο Καναβός. Νιέτεργκαγκ. Μέχρι μέσα ο Λετάνγκ. Αθανασόπουλος στο rebound. Φάουλ από τον Τζάντσο στον Αθανασόπουλο. Είναι δύο βολές υπέρ του Προμηθέα για τον Αθανασόπουλο. Αστοχικά και η πρώτη βολή. Αστοχή η δεύτερη. 29-51. Μπρακ. Λετάνκ. Ανάποδο λέει από τον Μπρακ, άστοχο, έρχεται ο Λεφόρτ να τελειώσει τη φάση. Καναβός, Αθανασόπουλος, Βασιλείου. Βλάσεις για τρεις. Δεν μπορεί να γράψει πίσω από τα 75, ο Προμηθέας έχει 0%. Λετάνκ, Τζάντσο, μέχρι μέσα τον κυνηγάει ο Γρίλης, δεν βάζει το καλάθι, ωραία μείνει από τον power forward του Προμηθέα, το rebound όμως είναι πάλι επιθετικό. Μπρακ, θα διεισδύσει, ωραία μείνει από τον Βλάση, χρόνος κυλάει, Λεφόρτ απλά πετάει την μπάλα, θετικό rebound από τον Λετάνκ, δεν πήδηξε ο Καναβός στο blockout. Η μπάλα παραμένει με 11 δευτερόλεπτα για την Σολέ. Νιέτεργκαγκ. Σουτάρει ο Λεφόρτ. Δεν θα βρει στόχο. Μαζεύει ο Γρίλης. Βασιλείου. Βλάσης. Αθανασόπουλος, Γρίλης, πάλι Βασιλείου, πολλές πάσες. Φάουλ πάνω στο Βλάση, από τον Τζάντσο είναι δύο βολές. Σαλάν θα μπει στη θέση του Λετάνκ. Δύο βολές για το Βλάση. Άλλη μια βολή. Μπρακ, θα πάρει πάλι την μπάρα από τον Λεφόρ, Σαλάν, έχει το μισμάτς,
ελεύθερο space από τον Τζάντσο, ξεφεύγει. Αστοχή, μαζεύει ο Γρίλης. Βλάσης. Ωραία ενέργεια, κακό τελείωμα. Τζάντσο. Το λέει εύστοχο από τον Μπρακ. Αφανασόπουλος. Βασιλείου για τρεις. Δεν μπορεί με τίποτα ο Προμηθέας να βάλει τρίποντο, έχει 0%. Όπως ήταν με τη σχετική κάρτα προηγουμένως. Νιέτεργκανγκ. Ωραία άμυνα από τον Καναβό. Κρύβει το φως. Βλάσης. Καναβός επιθετικό rebound. Γρίλης. Αθανασόπουλος για τρεις. Ούτε τώρα. Την μπάλα εκτός από το Σαλάν. Η μπάλα είναι για τον Προμηθέα με 14. Μια τέργαν και Λεφόρτ εκτός. Στο παρκέ ο Λομπρί και ο Τραωρέ. Την πάνω από τον Σαλάν. Φάλε από τον Καναβό, πρώτο του Προμηθέα. Πάλι ένα φάουλ από τον Γρίλη, συγγνώμη, χαμηλά. Αυτή τη φορά. Το παρκέ θα περάσει ο Πρέκας, εκτός θα βγει ο Γρίλης. Σουτάρει για τρεις και το την μπάλα κάνει το χατήρι στο Τζάντσο εδώ. Διαφορά 28-30-58, από δύο φορές και δύο ομάδες. 5 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Βασιλείου. Σουτάρει ο Αθανασόπουλος. Μαζεύει ο Λομπρί. Ενδιασμός με τον Τραωρέ. Έρχεται ο Σαλάν. Του κλέβουν την μπάλα. Κατοχή Προμηθέας. Ο Ελεμετζίδης στη θέση του Βλάση. Τους γηπεδούχους και ο Νικολόπουλος στη θέση του Βασιλείου. Ο Ελεμετζίδης. Πρέκας. Ο Ελεμετζίδης. Πρέκας. Καναβός. Δεν βάλει το χουκ ψηλά ο Λομπρί. Τζάντσο. Σανάλ. Ο Σαλάν θα πασάρει στον Τραωρέ. Από εκεί δεν απειλεί ο ψηλός. Της Σολέ, ωραία άμυνα από τον Νικολόπουλο και η κατοχή είναι για τον Προμηθέα με αυτό το αμυντικό effort του Νικολόπουλου. Αλλαγές και για τους φιλοξενούμενους. 4 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα για το φινάλε της περίοδου. Λαμάρτ. Κρατάει ο Σανάλ. Σουτάρει ο Λομπρί. Το rebound ψηλά από τον Αθανασόπουλο. Διασμό.
με τον Λαμάρ. Το καλάθι μετράει, 30-60 και μία βολή. Και ο Στεύοβιτς στο παρκέ. Κλειμένος στο 2007. Λαμάρτ. Τριάντα-εξήντα. Καναβός. Συνδυασμός για την Σολέ. Ωραία εδώ προσπάθεια πάλι από τον Προμηθέα. Δεν του βγήκε. 3-30 για το τέλος του δεκαλέπτου. Διαφορά στους 31, τρομακτική διαφορά. 3-33 για το τέλος, ξαναλέω, της τρίτης περίοδου. Έχουμε και άλλον αγώνα μετά, ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ροτζόν Μπασάνο. Θα είναι ντέρμπι αυτός ο αγώνας. Ο επόμενος, η λογική πάντα λέει. Βλάσης. Κρατάει ο Στεύοβιτς. Ελεύθερο σούτ από τον Καναβό. Airball. Σαλάν στο ανοιχτό γήπεδο, δεν το σταματάς. Θα βάλει το καλάθι. 30-65. Time out. Επιστρέφουμε σε λίγο στον αγώνα. Εμείς όμως μένουμε εδώ. Η διαφορά έχει φτάσει στους 35. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για τον Προμηθέα. Δεν ξέρω, σίγουρα δεν μπορεί να κάμψει από αυτό. Το θέμα είναι να δούμε αν θα μπορεί να μειώσει σε πιο γίνα πλαίσια αυτή τη μεγάλη διαφορά. Ξέρουμε ότι θα είναι το φαβορί στον αγώνα. 35 βέβαια 5 είναι πάρα πολύ. Το βλέπουμε και τις αντιδράσεις από τον coach Woody. Με τα δίκια του και αυτός. Και το παιχνίδι τώρα θα ξαναξεκινήσει. 3 φάουλ έχει ο Προμηθέας, 2 έχουν οι Γάλλοι. Κολλάει εκεί την μπάλα, πια βρίσκει στο πόδι του Χιλτεράλ. Τέσσερις δίμετρους έχει ο Προμηθέας στην δωδεκάδα. Από την άλλη μεριά η Σολέ έχει τρεις που δεν είναι δίμετροι. Είναι και αυτό μια μεγάλη διαφορά. Τραωρέ. Πολύ ωραία μήνα από τον Γρίλη. Καλύτερη επίθεση από τον Τραωρέ. 30-67. Αλλίωση από το Τραωρέ στον Στεύοβιτς. Λομπρί μέχρι μέσα. Γκολ φάουλ. Θα σουτάρει και μία βολή. 30-69. Μία βολή για τον Λομπρί. Τριάντα-εβδομήντα. Yeah.
διαφορά είναι στους 40 πλέον. Με τον Προμηθέα να φλερτάρει να τελειώσει 3 δεκάλεπτα χωρίς τρίποντο. Βασιλείου. Νικολόπουλος για 3. Θα το βάλει. Πρώτο τρίποντο του Προμηθέα στο παιχνίδι. 33-70. Ήταν επειδή το είπα βασικά. Λομπρί, το μπλοκ από τον Βασιλείου στον ψηλότερο κατά 10 πόντους Σαλάλ. Άλλο ένα σούτ από τον Αγγελόπουλο, είναι και αυτό άστοχο. Λαμάρτ. Ζητάει ο Λεράλ στη γωνία. Ο Λαμάρτ θα δώσει μια σκαστή στον Τραωρέ που θα βάλει γκολ φάουλ. Προστάρει και μια βολή τώρα. ...73-73 τώρα. Βασιλείου. Στεβόβιτς, Καναβός, Νικολόπουλος. Βασιλείου, σουτάρι για 2 αφού βρίσκει χώρο. Δεν έχει βάλει καλάθι σήμερα. Σανάλ, άλλο ένα ατόμαχο κάρφωμα για το 33-75 από το τεράστιο Γάλλο Βασιλείου. Ούτε τώρα Λαμάρτ. Άλλο ένα. 33-77. Τεράστια η διαφορά. Άλλους τους πόντους έχει βάλει ο Προμηθέας, θα πάλι πίσω με 11. Τέλος τρίτου δεκαλέπτου, 33-77 το σκόρο. Τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο, 33-77 είναι το σκορ. Αθανασόπουλος. Παραλίγο το λάθος. Το σούτ δεν θα μπει. Τραωρέ. Λαμάρτ.
Νικολόπουλος. Πρέκας. Θα μπει το καλάθι από τον Νικολόπουλο. Από τον Στεβόβιτς. 35-77. Λεφόρτ στο Λαμάρτ. Το σουτ είναι άστοχο. Το rebound είναι αμυντικό. Για να δούμε. Αθανασόπουλος. Καναβός. Το κλέψιμο από το Λεφόρτ. Κρατάει ο Χιλντεράλ. Τσάντσο. Κουσούα στο χ, Λεφόρτ με το follow, ούτε δεύτερη προσπάθεια, 35-79. Με τους Γάλλους να κάνουν terrorize, να τρομοκρατούν τους Αχαιούς σήμερα. Νικολόπουλος. Ένα σου τριό πόντων, άστοχο. Κουσού στον Λαμάρτ. Λεφόρτ. Αστοχή μαζεύει ο Κανα... όχι, ο Πρέκας. Δύσκολη ενέργεια. Το rebound από το Λαμάρτ. Ευνηδιασμός, αντεφτάστονα τώρα. Πάρα πολύ ωραία πάσα για τον Κουσού. Όχι. Κουσού. Είναι ο άλλος παίχτης της Σολέ με το μαλλί αφάνατο. 9 είναι ο Χιλντεράλ. 35-81. Ίσως φτάσουν και τους 100. Σουτάιρο Καναβός για 3. Το rebound επιθετικό από τον Αθανασόπουλο και αυτός θα πάρει ένα τρίποντο. Μαζεύει την μπάλα ο Λαμάρτ. Και ο Νικολόπουλος θα τελειώσει τη φάση μετά το κλέψιμο. Είναι από τους λίγους που προσπαθούν σήμερα. Προμηθεία, βλέπεις ότι το παλεύει σε κάθε φάση. Γκολ φάουλ, Τραωρέ. Κοστάρει μία βολή. Βάλα. Βάλα λίγο. 37-83 μέσα στο Ελεμετζίδης. Και το νούμερο 19, όχι, 13, ο Βλάσης. Άστοχο στο Τραωρέ, το rebound από τον Καναβό. Σουτάρει ο Πρέκας. Το rebound από τον Τραωρέ. Τζάντσο. Τραωρέ, ένα σου τριών πόντων, άστοχος. Ο Κουσού προσπαθεί, ο Τραωρέ δεν τα καταφέρνει. Και κατοχή είναι για τον Προμηθέα. Βλάσης. Μέχρι μέσα ο Βλάσης. Φάνη στο λέει, αλλά δεν τα καταφέρνει. Λετάνγκ. Παρά την καλή προσπάθεια του Καναβού, ο Λετάνγκ σκοράρει για το 37-85. Ξέρω, είναι και αρνητικό ρεκόρ ιστορίας για τον Προμηθέα αυτό στο τμήμα του εφηβικού. Βλέπουμε και διαφορά 48 πόντων. Έλα, Βλάσης.
Σουτάρει ο Νικολόπουλος για τρεις. Στη λήξη επίδεσης μαζεύει το rebound ο Τζάντσο. Λετάνγκ. Τζάντσο Τζόνι. Λετάνγκ. Κλείνει δύο πάνω του. Ένα σουτήριο από τον Κουσού. Τελειώνει τη φάση ο Λετάνγκ για το 37-87. Τη διαφορά που έφτασε τους 50 πόντους. Δεν τα καταφέρνει ο Βλάσης. Ούτως ο Λεμετζίδης θα κλέψει. Λεφόρτ πατάει. Για τρεις λογητής. Φαίνονταν ότι πάταγε από εδώ η αλήθεια είναι, αλλά δεν πειραζεί. 37-90, όχι ότι θα αλλάξει κάτι. Γρίλης. Αστοχή, την παρέχει ο Λετάνγκ. Μόνος του. Μαζεύει ο Γρίλης. Νικολόπουλος. Ο Λεμετζίδης, κακή πάσα. Λεφόρτ, Κιλντεράλ και τώρα Τζάντσο Τζον. Αστοχή, μαζεύει ο Πρέκας. Φάουλ από το Λετάνγκ πάνω στο γρίλ, είναι βολές. Αλλαγές για τον Προμηθεά και την Ισολέ. Νιέτεργκανγκ στο παρκέ για τους κόκκινους. Στεβόβιτς και Καναβός μέσα για τους Αχαιούς. Άλλη μία βολή. Λομπρί, το rebound. Λεφόρτ. Κιλντεράλ, Νιέτεργκανγκ. Τζάντσο. Εκτός οροπίας ο Λομπρί, το μπάζερ. Ένα fade away. 37-92 και το πάρτι των Γάλλων συνεχίζεται δίχως σταματημό. Εύστοχο το σου τριών πόντων από τον Αθανασόπουλο, όπως φτάνει και αυτός 10 πόντους. Τζάντσο, Λεφόρτ, Λομπρί, σουτάρει για τρεις, αλλά δεν το βάζει ο Κιλντεράλ. Νιέτεργκανγκ και Κουσού είναι οι μόνοι άποντοι του Σολέ. Άλλο ένα τρίποντο εύστοχο από τον Νικολόπουλο, 43-92. Δύο τρίποντο ο Νικολόπουλος και ένα ο Αθανασόπουλος είναι τα σου τρίποντα που έχουν μπει για τον Προμηθέα. Το ένα λίγο πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, τα δύο σε αυτό το δεκαλέπτο. Τζάντσο, ο Τζόνι πασάρει στον Λομπρί. Κακή πάσα. Η κατοχή είναι για τον Προμηθέα. Λιγότερα από δύο λεπτά. Υποθετικά βρισκόμαστε στο crunch time. Υποθετικά βρισκόμαστε, αλλά δεν έχει σημασία. Τι θέλω να καταλήξω. Αθανασόπουλος με το ένα χέρι στον Καναβό. Αυτός θα βρει μόνο σίδερο. Αθανασόπουλος για τρεις.
το νιώθει και το βάζει. Φτάνει τους 13 πόντους. Πόντους διαφοράς. Τον Κουσού τον μπλοκάρει ο Καναβός. Αφανασόπουλος. Δεν το βάζει ψηλά, τον γρίλει στο επιθετικό. Στο Ελεμετζίδης. Του δίνουν χώρο και καλά κάνουν αφού αστοχίψει. Του ψηλά ο Καναβός στο επιθετικό. Λάθος. Βλέπει ο Τζάντσο. Καλάθι από τον Τζόνι. Γρίλης. Το μπλοκ από τον Λομπρί στα ίσκια. Σουτάρει για τρεις ξανά, δίχως να ευστοχίσει. Ο Στέβοβιτς, δύο βολές για τον Καναβό από το φάλ που κέρδισε μετά το επιθετικό rebound. Άλλη μια βολή. Λοιπόν, από τον Σόιλε Μετζίδη. Μέχρι μέσα. Ένα σουτήριο πόντων από την πάσα. Από τον Στέβοβιτς, άστοχο. 46-94. Είναι το σκορ. Λομπρί θα βάλει άλλο ένα καλάθι για το 46-96. Και διαφορά που έφτασε τους 50. Σαραντέξι-96 λοιπόν είναι το τελικό σκορ. Επιστρέφουμε σε λίγο για την αναμέτρηση ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Orange One Bassano. Coming in a second, I think. You hear me? 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 He's coming. John, congratulations. Two victories here in the group stage. Your thoughts about this? Say what? Your thoughts about this victory. It was a good victory. We have made a lot of
effort, and for that, just think about tomorrow for continue, and just play and just have a fun. Tomorrow's for third place. If you get a victory tomorrow, what would that mean for you and for this club to get third place in your first time in this tournament? Under history. So I'm happy for my club and my teammate, and just we are continuing to play with a lot of effort, and just have a fun. That's our mentality. Thank you very much. Congratulations. It's great watching you guys play. Coach, you guys came here first time in this tournament. What does it say? You already have two victories, and you still have a chance for one more tomorrow. Yeah, it's a big chance and a big honor for us to be here. And we want to prove that we deserve it. And, of course, we want to finish well, and we're ready for tomorrow. There's a lot of names that have come through this team. Descolos, Gobert, Bobois, Killian Hayes. Now these are the next guys. What does it mean for them to have a chance to play in this competition? That's a big chance for them, a big honor to succeed to the player you said, and to represent a big history with Cholet Basket and the Academy Gauthier Cholet Basket. So they want to follow the way they gave before. All right, congratulations and good luck tomorrow. Yeah. Thanks.